Πάμε να δούμε εμείς την πολιτική αναφορά των πραγμάτων και έχουμε την χαρά απόψε να φιλοξενούμε μαζί μας τον Μεσίνιο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Γιάννη Πάζιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Γαλόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι αρκετά τα ζητήματα που ανοίγουν. Επιτρέψτε μου λίγο να ξεκινήσω γιατί πολιτικά θα συζητήσουμε απόψε με τις εξωτερικές προκλήσεις. Προκλήσεις σε κάθε επίπεδο. Τελικά τι έγινε μέσα σε ένα τριήμερο, να το πω έτσι, ανοίξαν όλα τα μέτωπα. Σκοπιανό, Τουρκία, Αλβανία. Νομίζω ότι βιώνουμε όντως ένα σπιράλ προκλήσεων αυτή τη στιγμή εν ώψη και των ευρωεκλογών που έρχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τις γείτονες χώρες. Σίγουρα οι εξελίξεις σχετικά και με το Σκοπιανό και την πρόκληση η οποία επήλθε από την νεοεκλεγήσα πρόεδρο ήταν κάτι που το είχαμε από πριν τονίσει και ως χώρος και ως Πασόκ όταν καταψηφίζαμε τότε τη συμφωνία. Στη λογική ότι θεωρούσαμε ότι δεν μπορεί μια συμφωνία να είναι προϊόν των υφιστάμενων πολιτικών συσχετισμών, αλλά θα πρέπει να διαπνέεται μακρόπνοα από μια λογική που θα είναι αμοιβαία αποδεκτά και από τα δύο μέρη και δεν θα εναπόκειται, να το πούμε έτσι, σε μια πιθανή ερμηνεία της διαφορετική, αν υπάρξει μια αλλαγή εκλογική στην κυβέρνηση των Σκοπίων. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή η συμφωνία βλέπουμε στην πράξη ότι προσπαθεί να ακυρωθεί. Αναβιώνονται και αναδύονται πάλι αλυτρωτισμοί και επικίνδυνοι εθνικισμοί. Και στη στιγμή που τα Σκόπια πήραν αυτό που θέλανε. Ακριβώς. Πήραν αυτό που θέλανε, μπήκαν στο ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει ένα δρόμο χωρίς γυρισμό, δυστυχώς για εμάς. Χάσαμε ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί τότε. Δεν εισακούστησαν πιο ψύχρεμες και νυφάλιες φωνές αναφορικά με την συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Γιατί ναι, θέλουμε να πετύχουμε μια ειρήνη και μια ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας όλους. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με αμοιβαία επωφελής όρους. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η συμφωνία αυτή καταστρατηγείται και καταπατάται και θα δούμε και το επόμενο διάστημα να εντείνεται όλο αυτό το φαινόμενο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Είναι μια πάγια πολιτική του Ερντογάν στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο δεν το εγκαταλείπει και ίσα ίσα το εμβαθύνει. Ναι, μοιάζει προσπαθεί... όμως λίγο υποχωρητισμός όταν έχουμε την Τουρκία να κάνει τέμενος, να κάνει τζαμί τη μονή χώρας και εμείς να πηγαίνουμε και να συζητάμε σε ένα επίπεδο χωρίς να θέτουμε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα με μεγαλύτερη επιτακτική αναφορά. Να τονίσουμε για το θέμα αυτό ότι δεν είναι καινούριο. Έχει ξεκινήσει από το 2020 και απλά βιώνουμε το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εφαρμόστηκε για 4 χρόνια και απλά τώρα αντιδρούμε καθυστερημένα διότι δεν πραγματοποίησαμε το παραμικρό διάβημα ή την παραμικρή διπλωματική κίνηση στο θέμα αυτό. Όμως πέρα από αυτό. Και μάλλον μαζί με αυτό να το θέσω καλύτερα, σαφώς και υπάρχει υποχωρητισμός, σαφώς και όταν αυτή τη στιγμή έχει εξαγγελθεί μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας στην γείτονα για να μπορέσουμε να χτίσουμε και να οικοδομήσουμε γέφυρες συνεννόησης και εμπιστοσύνης, όταν υπάρχουν τέτοιες προκλήσεις και βλέπουμε ότι πόσο αμετακίνητος είναι ο πρόεδρος Ερντογάν, νομίζω ότι αναδύονται άλλα ζητήματα πια που ναι. Πρέπει να μιλήσουμε για τα ήρεμα νερά του Αιγαίου και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε όλο αυτό το πνεύμα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, όταν αυτές οι προκλήσεις βάλουν ευθέως κατά των ζωτικών συμφερόντων της χώρας, θα πρέπει και η χώρα κάποια στιγμή να αντιδράσει σοβαρά, γιατί πραγματικά όσο υποχωρούμε, ο λίγων κατ' ολίγων, παραχωρούμε χώρο. Και στη διπλωματία, αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά έχουν το δικό τους σημαντικό μήνυμα και ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολύ ευαίσθητη και πολύ ευάλωτη, που βλέπουμε τελικά ότι οι αλυτρωτικές διεκδικήσεις της Τουρκίας συνεχίζονται. Με κάθε τρόπο και μέσω του ΟΗΕ επιχειρεί και μέσω από το να εντάξει στα βιβλία της το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά θα συναντήσουμε το επόμενο διάστημα και μια χώρα από τη δική μας πλευρά ευάλωτη σίγουρα έχει το δικό της ζητούμενο πώς μπορεί να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα έχουν πολύ μεγάλη και σημαντική αναφορά και στις ευρωεκλογές και εδώ θα θέξω αρχικά τα... του πεδίου σας, τα αγροτικά ζητήματα. Κινητοποιήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Προφανώς και τώρα βρισκόμαστε σε μια διάσταση που δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα για τους αγρότες. Συζητάμε για την αναθεώρηση κοινής αγροτικής πολιτικής. Πώς τελικά και με ποιον τρόπο το αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών μπορεί να επηρεάσει αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες. Κύριε Καναλόπουλε, χαίρομαι για την ερώτηση αυτή, γιατί είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική και δυστυχώς δεν συζητάμε για τα κορυφαία θέματα που θα απασχολήσουν το Ευρωκοινοβούλιο το επόμενο διάστημα και είναι θέματα που έχουν άμεση επίπτωση και στον Έλληνα παραγωγό και γενικότερα στον Έλληνα πολίτη με κορυφαίες αποφάσεις. Αναφορικά και σε συνδυασμό και με το προηγούμενο θέμα, είχαμε αναδείξει εδώ από το δελτίο σας πριν από μερικούς μήνες το ζήτημα με τις εισαγωγές προϊόντων νοπών από την Τουρκία και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα για ελλιπείς ελέγχους αναφορικά με τα φυτοφάρμακα, τα οποία αυτά που ενδεχομένως περιλαμβάνουν. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής όπου προσπαθεί το προηγούμενο διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει με γειτονικές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιμέρους συμφωνίες, μόνο που βλέπουμε όμως ότι τελικά αυτό λειτουργεί εις βάρος των παραγωγών και της Ευρώπης και ιδιαίτερα των Ελλήνων παραγωγών. Άρα, η τεράστια πρόκληση στο πνεύμα και της κοινής αγροτικής πολιτικής που θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα είναι πώς μπορούμε να θωρακίσουμε τον Έλληνα και Ευρωπαίο αγρότη από ομοειδή προϊόντα που εισέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια και πρωτόκολλα καλλιέργειας που τηρεί ο Έλληνας ή ο Ευρωπαίος παραγωγός. Εκεί μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί σαφώς μπορεί να παρέμβει με πληθώρα ελέγχων, με πληθώρα περιοριστικών μέτρων και με πληθώρα πρωτοκόλων. Εμείς δεν μιλάμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο είδους προστατευτισμό προς Θεού. Πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο. Άρα το ζητούμενο είναι την ποιότητα των εμπορικών συμφωνιών που κάνουμε και των συνεργασιών με τις γείτονες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πνεύμα αυτό. Διότι όπως είδατε και πριν, ο πρόεδρος Ερντογάν σε επίπεδο Τουρκίας έχει εργαλειοποιήσει πάρα πολύ τα ζητήματα και με το μεταναστευτικό προσφυγικό το προηγούμενο διάστημα, αντλώντας δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετακυλίοντας όμως το βάρος στην Ελλάδα, και εδώ ζητούνται μια σειρά από πολιτικές αλληλεγγύης από τα υπόλοιπα κράτη. Από την άλλη πλευρά, σε επίπεδο αγροτικό, έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Έχουμε την περίφημη πράσινη συμφωνία και όπως αυτή πήγε να εφαρμοστεί με στόχους όπως το 2030 και το 2050. Σε ένα όμως περιβάλλον κλιματικής κατάρρευσης, σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης, που όλο αυτό στην ουσία εξοβέλησε κυριολεκτικά το κόστος παραγωγής και την ίδια ώρα έχουμε μια οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλαπλών ταχυτήτων. Άλλες χώρες πιο μπροστά, άλλες χώρες πιο πίσω. Και σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής, το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα έρθει η Κομισιόν με τη νέα ΚΑΠ από το 27 και μετά. Τι θα συμβεί αν ενταχθεί τελικά η Ουκρανία? Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Η Ουκρανία έχει περίπου κατά μέσο όρο 4.850 στρέμματα ανά μέσο όρο καλλιέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 170 στρέμματα περίπου. Η Ελλάδα έχει 60. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν οι επιδοτήσεις δίνονται με τα στρέμματα, μια πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής θα φέρει ριζικές μεταβολές, θα χρειαστεί αύξηση του προϋπολογισμού και πώς είναι διαθέσιμες οι βόρειες χώρες σε ένα περιβάλλον που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Αμερική και με μια πιθανή εκλογή Τραμπ, που αυτό θα αλλάξει το δόγμα του ΝΑΤΟ. Άρα την ίδια ώρα θα αναγκαστούν οι χώρες αυτές, έχουμε ήδη τη δει τη Γερμανία, να επενδύουν στην αμυντική τους βιομηχανία, κάτι που δεν το είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πόρους που ενδεχομένως συνείσφεραν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και παίρναμε εμείς προγράμματα να απομειωθούν. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς αυτή η νέα ΚΑΠ θα κληθεί να εφαρμοστεί και με ποιους όρους. Άρα χρειαζόμαστε ισχυρή διαπραγμάτευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ποιους θα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι, θα έλεγα, η πρώτιστη ευθύνη των πολιτών, γιατί καλώς ή κακώς έχουμε περάσει λίγο, θα έλεγα, χαλαρά το κομμάτι των ευρωεκλογών. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, όταν την ίδια ώρα το 80% της ελληνικής νομοθεσίας προκύπτει από κανονισμούς που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το διακύβημα είναι πολύ κρίσιμο και είναι πολύ σοβαρό. Δεν έχει να κάνει με τη σταθερότητα, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται σταθερότητα. Βάζει αυτό ως όρο, θα λέει κανείς, στις εκλογές, για να το δούμε λίγο και πολιτικά. Έχει να κάνει με τη σταθερότητα ή όχι? Νομίζω ότι αυτό που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα είναι με τους συσχετισμούς σε επίπεδο Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βιώνει μια σειρά από αδιέξοδα για τα οποία έχει μεγάλη ευθύνη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εντάσσεται η Νέα Δημοκρατία και το οποίο επί σειρά ετών έχει την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα έχει τον πρώτο λόγο και ρόλο σε όλα αυτά τα οποία έχουμε βιώσει ως σήμερα, γιατί όπως είπα και πριν, μια σειρά από κανονισμούς και οδηγίες απορρέουν από εκεί. Ωραία. Άρα πολιτικά, η ελληνική σταθερότητα σε επίπεδο χώρας σαφέστατα θα κριθεί στο βαθμό ποιο. Αν οι πολίτες συμμετέχουν μαζικά και στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έχετε κι εσείς εδώ φέρει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για οποιοδήποτε ζήτημα έχει ανακύψει και τονίζουμε τα προβλήματα της ακρίβειας, της υγείας, της παιδείας, που είναι απόρρια των πολιτικών της, η απάντηση ήταν: μα οι Έλληνες πολίτες μας έδωσαν 41%. Δηλαδή, μια λευκή επιταγή είναι κατά τα δεδομένα αυτών το εκλογικό αποτέλεσμα ενός χρόνου πριν. Και στην ουσία προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να υπερκεράσουν όλα τα σημερινά προβλήματα συνοχής. Εναλλακτική πρόταση πάνω σε αυτό που εναλλακτική λέει, σαφέστατα και υπάρχει. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό. Ωραία, γιατί να αυτή λίγο τη στιγμή σε ελληνικό επίπεδο. Το Πασόκ αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή. Το Πασόκ αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή. Και γι' αυτό για εμάς το κάλεσμα που κάνουμε στους πολίτες είναι πρώτα απ' όλα να βάλουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα και το διακύβευμα. Γιατί εκτιμούμε ότι η άνοδος της ακροδεξιάς, πέρα από τη μυσαλλοδοξία και το ρατσισμό και τη βία, που μπορεί ενδεχομένως κάποιοι να νομίζουν ότι μπορεί αυτό να είναι μια λύση, δυστυχώς θα επιτείνει την κρίση και θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί η ατζέντα είναι εντελώς διαφορετική.
οι εμπνευστές και οι οραματιστές Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίστηκαν με επίκεντρο τον άνθρωπο και την αλληλεγγύη. Άρα για εμάς, το κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έχει σημασία να ξεδιπλώσουμε πολιτικές αλληλεγγύης και συνοχής, πολιτικές που θα εθαρρύνουν την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ασφάλεια με μια δική της αυτόνομη ατζέντα, ο Ευρωστρατός, η εξωτερική πολιτική, και ταυτόχρονα σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ φυσιολογικό ότι αποτελεί για εμάς ένα έναυσμα προκειμένου οι πολίτες να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να αντιληφθεί και η ίδια ότι δεν μπορεί, να το πω απλά, να αλωνίζει χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν, αλλά αντίθετα να είναι ένα μεγάλο και ηχηρό καμπανάκι το οποίο θα αναδείξει προοδευτικές δυνάμεις, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι την επόμενη μέρα θα αναλάβουν το ρόλο μιας επικοδομητικής, χρήσιμης, γόνιμης και εθνικής στάσης μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και με πρόσχημα, και βέβαια όχι με προσχηματικές διαδικασίες όπως αυτή τη στιγμή βλέπουμε από κόμματα των άκρων, και ταυτόχρονα να αποτελέσει για εμάς το έναυσμα για να μπορέσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, συσπηρώνοντας τον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο και κόσμο, να αποτελέσουμε τον πρωταγωνιστή των εθνικών εξελίξεων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι κρίσεις είναι μεγάλες, θα έρθουν και άλλες, και όσο εμείς αυτή τη στιγμή αφήνουμε το καράβι να μπατάρει και να βουλιάζει, είναι στο δικό μας χέρι να πάρουμε τα μηνύματα του παρελθόντος και θα έλεγα να μην υποκύψουμε σε σιρήνες και εύκολες λύσεις τύπου lifestyle, όπως είπατε εσείς πριν, ή όσους τα λένε και τα υπόσχονται εύκολα. Θέλει κόπο, θέλει αγώνα. Εμείς είμαστε εδώ μέσα από το ΠΑΣΟΚ, μέσα από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, για να δώσουμε τις μάχες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς με επίκεντρο τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και στην περίπτωση τη δική μας που αναφέραμε πριν, τον αγρότη, γιατί καλώς ή κακώς, αυτή είναι και η δική μου, θα έλεγα, θέση ως υποψήφιο ευρωβουλευτή, πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα με επίκεντρο τον αγρότη, γιατί πρέπει το επόμενο διάστημα να διασφαλίσουμε ότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να υπάρχουν αγρότες και θα μπορέσει η Ήπεθρος επιτέλους να αναπτυχθεί και όχι να βιώνουμε αυτά που βιώνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ θερμά και εγώ.